Αυξάνονται ημέρα με την ημέρα τα κρούσματα σε όλη τη χώρα, ενώ η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι πάρα πολύ δύσκολη με τους γιατρούς να κάνουν κλήσεις για εμβολιασμό και στήριξη της δημόσιας υγείας. Την ίδια ώρα αυξάνονται οι ανθρώπινες απώλειες, ενώ δραματικές είναι οι προβλέψεις των επιστημόνων για τις επόμενες ημέρες και τον αριθμό των κρουσμάτων. Και στα Γιάννενα υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Η πόλη βρίσκεται σε ασφυκτικό κλοιό, καθώς η κατάσταση όλη την προηγούμενη περίοδο δεν ήταν καλή και αυξάνεται η πίεση στα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα και ο αριθμός των εισαγωγών, των διασωληνωμένων και αυτών που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ. Η Αντιπεριφερειάρχης Αγνή Νάκο εμφανίστηκε ανήσυχη, καθώς όπως χαρακτηριστικά είπε, η κατάσταση στην περιοχή των Ιωαννίνων δεν είναι καλή. Η ασφυκτική κατάσταση στο σύστημα υγείας αποτυπώνεται, καθώς ήδη ετοιμάζεται η δεύτερη ΜΕΘ για τις νοσηλίες ατόμων, ενώ η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη, καθώς νοσηλεύονται στα Γιάννενα και ασθενείς από άλλες περιοχές της χώρας, όπως από την Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Έχουμε αύξηση των κρουσμάτων, όπως το είχαμε προβλέψει άλλωστε και όπως το είχαν προβλέψει και οι επιστήμονες και οι ειδικοί. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά ούτε για την περιοχή μας. Και ακριβώς ισχύει αυτό που είπατε, ότι η κυβέρνηση εμένει στο γεγονός ότι έχουμε το εμβόλιο, υπάρχει τρόπος να προστατευτούμε και οι εμβολιασμένοι τρόπον την να έχουν κάποια προνόμια. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι νοσούν και οι εμβολιασμένοι. Και έχουμε πει και όλοι το τονίζουν ότι θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή, είτε είμαστε εμβολιασμένοι είτε όχι, και να τηρούμε όλοι τα μέτρα. Δεν μας εξασφαλίζει το εμβόλιο μόνο του, εάν η τήρηση των μέτρων δεν είναι η σωστή. Το σύστημα υγείας αντέχει τις πιέσεις που δέχεται, πώς είναι η ενημέρωση που έχετε? Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και στην περιοχή μας. Οι κλίνες στις μονάδες των λοιμωδών είναι σχεδόν γεμάτες. Η ΜΕΘ είναι γεμάτη, θα ανοίξει και δεύτερη ΜΕΘ στην περιοχή μας, αλλά και σε επαναλαμβανόμενο επίπεδο τα στοιχεία που λαμβάνουμε δεν είναι καλά. Έχουμε διακομιδές και από άλλες περιοχές, κυρία Ανακότση, δεν είναι? Κυρίως από Βόρεια Ελλάδα, Λάρισα, που εκεί το σύστημα φαίνεται να έχει πέσει. Εκεί έχουν μεγάλο πρόβλημα και όντως όπου υπάρχει καινή κλίνη και θα πρέπει κάποιος να νοσηλευτεί, εννοείται θα πάει σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα. Οπότε και στην περιοχή μας έχουν έρθει ασθενείς, κυρίως από Βόρεια Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και την περιοχή της Θεσσαλίας. Έχουμε όμως μια εικόνα, επειδή μιλάμε για μια νόσο σε αυτή τη φάση που προσβάλλει κυρίως τους ανεμβολίαστους. Αυτό αποτυπώνεται από τα δεδομένα που υπάρχουν στην περιοχή μας. Έχουμε εικόνα σε αυτό? Σίγουρα αφορά όλες τις ηλικίες, όταν έχουμε από παιδάκια μηνών μέχρι μεγάλους, μέχρι ηλικιωμένα άτομα. Βέβαια, η ανεμβολίαστη είναι στην πρώτη γραμμή, θα λέγαμε. Νοσούν εννοείται οι ανεμβολίαστε κατά κόρον. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε και εμβολιασμένους θετικούς. Τα νέα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν, κυρία Νάκου, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλές φωνές ότι έπρεπε να πάρθουν πολύ πιο γρήγορα, να διασφαλιστεί δηλαδή, όσο γινόταν πιο γρήγορα από το Σεπτέμβριο, το να μην μπορούν να μπουν οι ανεμβολίαστοι σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους. Πιστεύω ότι θα βοηθήσουν και βοηθάνε στο γεγονός ότι ήδη έχουν αρχίσει κάποιοι να κλείνουν ραντεβού για τα εμβόλια. Και θα βοηθήσουν και προκειμένου κάποιος να μπει σε κάποιο χώρο θα πρέπει να διενεργεί το τεστ, οπότε είναι ένα μέτρο που θα μας δείξει, ένα μέτρο σύγκρισης που θα μας δείξει αν θα έχουμε θετικά ή όχι. Οπότε σίγουρα θα βοηθήσουν. Το αν έπρεπε να πάρθουν νωρίτερα ή όχι, αυτό οφειλόταν και στον αριθμό των θετικών κρουσμάτων που είχαμε κάθε μέρα. Το μόνο αισιόδοξο είναι ότι τις τελευταίες ώρες παρουσιάζεται κινητικότητα από πλευράς των πολιτών για τον εμβολιασμό, καθώς αυξάνονται εκείνοι που κλείνουν ραντεβού για να κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου. Στα Γιάννενα, ενδεικτικό είναι ότι τη Δευτέρα έγιναν 833 εμβολιασμοί συνολικά, εκ των οποίων 586 για αναμνηστική δόση, ενώ πρώτη δόση έκαναν 166 άτομα. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αναφέρθηκε σε αυτή την αυξητική τάση. Όπως είπε, την πρώτη δόση έκλεισαν για να την κάνουν 175.000 άτομα. Και σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα που είχαν κλειστεί 60.000, παρατηρείται αύξηση 185%. Επίσης κλείστηκαν 275 ραντεβού αναμνηστικής ζώσης, σε σχέση με τις 94.000 που είχαν κλειστεί την προηγούμενη εβδομάδα. Ανέφερε επίσης ότι έχουν εμβολιαστεί και έχουν ολοκληρώσει δηλαδή τον εμβολιασμό τους περισσότερο από 6.430.000 πολίτες, δηλαδή ποσοστό 61,2% του γενικού πληθυσμού και το 70,2%, όπως είπε, του ενήλικου πληθυσμού.
Είναι παρήγορο αυτό, γιατί και στα Γιάννενα και σε πανελλαδικό επίπεδο είδαμε αύξηση των ανθρώπων που θέλουν να εμβολιαστούν και στην πρώτη δόση και των ατόμων που θέλουν να κάνουν την τρίτη δόση. Αυτό είναι το μόνο παρήγορο σε όλη την υπόθεση.